Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσα Κοσμίδου και μέσα τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Δίκτυο 1. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκαν από χθες οι Δήμοι Φλόρινας, Αμιντέου και Πρεσπών της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Ήταν αίτημα των Δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγκες στη διαχείριση των προβλημάτων που προέκυψαν από το σεισμό της 9ης Ιανουαρίου. Να καλωσορίσουμε τώρα στο δελτίο μας τον Δήμαρχο Φλόρινας, κύριο Βασίλη Γιαννάκη. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας και καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία, Δήμαρχε. Βέβαια θα λέγαμε ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα στον Δήμο Φλόρινας. Είναι τρεις οι συνιστώσεις που συνηγορούν υπέρ αυτού. Δηλαδή είναι ο κορονοϊός που τους ή άλλως έχουμε σε όλη τη χώρα. Είναι η κακοκαιρία Διομήδης που βλέπουμε ότι δείχνει το σκληρό πρόσωπο στην Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινα. Και φυσικά είναι και η σεισμοί που από την Κυριακή ταρακουνούν την περιοχή, αλλά γίνονται αισθητοί και σε εμάς εδώ πέρα στην Καστοριά. Θα ήθελα λοιπόν να μας δώσετε λίγο την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στον Δήμο σας. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα είπατε. Μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση των 5,4 Ρίχτερ, ζούμε μέσα στο φόβο. Η ανησυχία μας είναι μεγάλη γιατί συνεχίζονται οι μετασεισμοί και μάλιστα η έντασή τους είναι αρκετά μεγάλη, θα έλεγα. Βέβαια σήμερα έχει λίγο σταθεροποιηθεί η κατάσταση, έχουμε λιγότερες μετασεισμικές δονήσεις, αλλά παρόλα αυτά γίνονται συνέχεια και δεν μας αφήνουν να ησυχάσουν, όπως τα έλεγα. Η ψυχολογία μας είναι νομίζω στα κατώτερά της, γιατί είναι ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο το οποίο δεν το έχει ξαναζήσει η περιοχή σε τόσο έντονο βαθμό. Μάλιστα, αυτό είναι, το γνωρίζουμε, Δήμαρχε, ότι η σεισμικότητα της περιοχής δεν μας έχει συνηθίσει σε μεγάλους σεισμούς. Νομίζω ότι ανησυχήσαμε όλοι και εμείς εδώ στην Καστοριά, παρόλο που είμαστε αρκετά χιλιόμετρα μακριά από εσάς, όπου ήταν το επίκεντρο του σεισμού. Ταρακουνηθήκαμε, φοβηθήκαμε, βγήκαμε στους δρόμους. Πόσο μάλλον να είσαι στην εστία και να το νιώθεις πολύ πιο έντονα. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι και εσείς μαζί με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, από τη στιγμή που έγινε αυτός ο μεγάλος δυνατός σεισμός την Κυριακή τα μεσάνυχτα των 5,3 Ρίχτερ, κατευθείαν συσκεφτήκατε και προσπαθήσατε να αντιμετωπίσετε την όλη κατάσταση. Πράγματι έτσι είναι. Από τη στιγμή ο Περιφερειάρχης στάθηκε στο πλευρό μας. Συνεδρίασε το συντονιστικό άμεσα μετά από 2 ώρες για να λάβει τις πρώτες αποφάσεις σχετικά με το τι, πώς θα αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Αυτή τη στιγμή τόσο ο Δήμος όσο και η Αντιπεριφέρεια είμαστε σε γρήγορση. Γίνονται καταγραφές όλων των υλικών σημειών που έχουν παρουσιαστεί σε οικήματα, είτε είναι κατοικίες είτε είναι χώροι εργασίας ή επιχειρήσεις. Τα κλιμάκια του Υπουργείου Υποδομών, να το τονίσω και αυτό, ότι η αντίδραση της κρατικής μηχανής ήταν άμεση μετά από αίτημα του Δήμου και στάθηκαν αμέσως κλιμάκια μηχανικών από το Υπουργείο Υποδομών. Και αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν την πρώτη αυτοψία, η οποία έχει να κάνει με το χαρακτηρισμό του χτιρίου σε κατοικήσιμα ή μη κατοικήσιμα. Οι αιτήσεις των συνδημοτών μας ενέρχονται στον αριθμό των 450-480 και καθημερινά αυξάνεται ο αριθμός τους. Βέβαια το ευχάριστο είναι ότι πρόκειται για ζημίες που δεν είναι μη επισκευάσιμες. Δηλαδή δεν έχουμε ζημίες στο φέροντα οργανισμό, αλλά κυρίως έχουμε σε τυχοποιίες. Και με βάση αυτό που μόλις μας αναφέρατε, Δήμαρχε, μπορούμε να πούμε ότι τα σπίτια στον Δήμο σας τουλάχιστον είναι όλα κατοικήσιμα ή έχουν χαρακτηριστεί κάποια μη κατοικήσιμα και πρέπει οι ιδιοκτήτες να απομακρυνθούν από αυτά? Έχουν χαρακτηριστεί κίτρινα αρκετά σπίτια. Θα έλεγα από αυτά που έχουν εξεταστεί ότι τα μισά περίπου είναι κίτρινα, που σημαίνει ότι χρήζουν και δεύτερης αυτοψίας, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι επικίνδυνα. Δηλαδή μπορούν να κατοικηθούν, απλά θέλουν κάποιες επισκευές. Μάλιστα, αυτό το ότι δεν είναι επικίνδυνο έχουν χαρακτηριστεί, μας είπατε και προηγουμένως όμως, Δήμαρχε, ότι υπάρχει ο φόβος, η ανησυχία. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο σεισμός προκαλεί αναστάτωση. Φαντάζομαι και οι δημότες σας δεν νιώθουν τόση ασφάλεια και είναι κάτι που δεν περνάει από το χέρι κανενός, το τι θα συμβεί αν έχουμε μια ακόμα δύνατη σεισμική δόνηση. Κανένας μας δεν νιώθει ασφαλής. Η αλήθεια είναι αυτή. Συνέχεια στο μυαλό μας είναι πότε θα γίνει η επόμενη σεισμική δόνηση. Παρ' όλα αυτά οι σεισμολόγοι μας διαβεβαιώνουν ότι η ροή η σεισμική είναι ομαλή, είναι φυσιολογική, που σημαίνει ότι μάλλον κατά τα λεγόμενά τους ήταν ο ισχυρός σεισμός, ήταν και ο κύριος σεισμός. Επομένως όλοι οι υπόλοιποι θα είναι μικρότερης, ας πούμε, έντασης. Μακάρι. Αυτό λίγο όσο να είναι μας καθησυχάζει.
Να πω ότι ο Δήμος βρίσκεται σε ετοιμότητα. Κάποιοι οι οποίοι, των οποίων τα σπίτια έχουν χαρακτηριστεί επικίνδυνα, μπορούν να φιλοξενούν και φιλοξενούνται από τον Δήμο. Ο Δήμος έχει δώσει και το κλειστό γυμναστήριο, είναι συνέχεια ανοιχτό αν κάποιοι θέλουν να πάνε εκεί πέρα, είτε επειδή φοβούνται ή επειδή έχουν προσωρινό πρόγραμμα στέγασης, και στη συνέχεια μετακινούνται σε ξενοδοχική μονάδα που έχει συνεργαστεί ο Δήμος. Πάντως είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, Δήμαρχε, να νιώθουν οι δημότες σας ότι έχουν χείρα βοηθείας, ότι έχουν κάπου να απευθυνθούν, ότι δεν είναι μόνοι τους σε όλο αυτό, και το βλέπουμε αυτό και μέσα από τις δράσεις της Δημοτικής Αρχής, ότι στέκεται δίπλα στους ανθρώπους της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε τέτοιες στιγμές. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι είναι ανθρώπινα δυνατό. Ο Δήμος κηρύχθηκε μετά από πρόταση, όπως είπαμε, του δικιά μου και του συντονιστικού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε πιο γρήγορα, πιο άμεσα θα έλεγα, τις όποιες δυσκολίες παρουσιαστούν. Και για 6 μήνες, Δήμαρχε, αν δεν επατώμεθα, είστε σε κατάσταση. Ναι, ναι. Πράγματι είναι και αυτό γίνεται για πρώτη φορά, για τόσο μεγάλο διάστημα να βγαίνει μια περιφερειακή ενότητα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, και αυτό οφείλεται και στις ενέργειες βέβαια και του Περιφερειάρχη. Μας είπατε γίνονται οι έλεγχοι, δεν έχουν ολοκληρωθεί. Περίπου 480 οικίματα αυτή τη στιγμή έχουν υποστεί ζημιές. Βέβαια, ο αριθμός αναμένεται να αυξηθεί, Δήμαρχε. Σκοπεύετε να ζητήσετε κάποια κονδύλια επιπλέον? Είναι ακόμα νωρίς να σας ρωτήσω, αλλά υπάρχει και ως σκέψη, δεν ξέρω αν υπάρχει, για τις ζημιές τις οποίες προκλήθηκαν εξαιτίας των σεισμικών δονήσεων. Προφανώς ο στόχος της κατάστασης έκτακτης ανάγκης είναι αυτός. Δηλαδή να εξασφαλιστούν επιπρόσθετα κονδύλια για να αντιμετωπιστούν καταρχάς οι δυσκολίες που έχουν να κάνουν με τον Δήμο, αλλά και κατά δεύτερο με την αρρωγή προς τους συνδημότες μας, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε ή και να επισκευάσουν οι συνδημότες τα οικίματά τους. Να πω ότι τα σχολεία έχουν κλείσει μέχρι και την Παρασκευή. Αύριο θα έρθουν κλιμάκια ειδικά που εξετάζουν σχολικές μονάδες, ώστε να τα εξετάσουν και τα σχολεία, να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται, για να ξέρουμε μέχρι την Παρασκευή τι θα κάνουμε από εβδομάδα. Εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά, Δήμαρχε. Ελπίζουμε ότι ό,τι σεισμική δόνηση θα αναζήσουμε, την έχουμε ζήσει. Να μην ξαναπεράσετε τέτοιες στιγμές. Είπα, και εμείς στην Καστοριά καταλάβαμε το τι γίνεται. Πόσο μάλλον εσείς στη Φλόρινα, πόσο δύσκολες ημέρες περάσατε. Σύν όλα αυτά, είναι και η κακοκαιρία. Πυκνή χιονόπτωση. Τι γίνεται σε αυτό το κομμάτι, Δήμαρχε? Έτσι ακριβώς, την όλη κατάσταση την επιδεινώνουν οι καιρικές συνθήκες. Από προχθές το βράδυ συνεχώς χιονίζει, τώρα βέβαια έχει σταματήσει. Μέσα έχουμε 30 με 40 πόντους χιόνι, στα ορεινά χωριά έχει ξεπεράσει το 1 μέτρο. Ο αποχιονισμός γίνεται κανονικά, ήμασταν βέβαια σε ετοιμότητα, γιατί γνωρίζαμε ότι θα έρθουν κάποιες καταστάσεις δύσκολες, όχι στον βαθμό βέβαια που παρουσιάστηκαν, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίστηκαν. Το οδικό δίκτυο κυκλοφορίας στους δρόμους της πόλης των οικισμών αλλά και του επαρχιακού δικτύου διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Υπήρξαν κάποια προβλήματα στα ορεινά χωριά και αυτά προσπαθούμε να τα λύσουμε. Πρώτη μέρημνά μας ήταν να εξασφαλίσουμε την κυκλοφορία των δημοτών και στη συνέχεια επεμβαίνουμε ώστε να κάνουμε κάποιες διαπλατήσεις, να ανοίξουμε κάποιους άλλους δρόμους οι οποίοι δεν είναι άμεσης χρήσης. Έχουμε ανοίξει σταυλικές εγκαταστάσεις ώστε να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι κτηνοτρόφοι μας. Γενικότερα είμαστε και εκεί σε μια εγρήγορση. Βέβαια αυτό που επέφερε κυρίως η κακοκαιρία αυτή ήταν ότι με το φόβο των σεισμών δεν ξέρουμε να μπούμε μέσα ή να βγούμε έξω. Πραγματικά αυτό είναι χειρότερο του άλλου. Αυτό είναι αλήθεια, Δήμαρχε, αλλά νομίζω εσείς στη Φλόρινα, όπως και εμείς εδώ πέρα στην Καστοριά, έχουμε συνηθίσει από την κακοκαιρία. Το χιόνι δεν μας τρομάζει και ξέρετε και πώς να το αντιμετωπίσετε. Υπάρχει σίγουρα επάρκεια σε αλάτι. Το αμαξοστάσιο σας είναι πλήρως εξοπλισμένο και ανά πάσα στιγμή είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε ακραία καιρικά φαινόμενα. Και εδώ για ακόμα μια φορά οι δημότες μπορούν να νιώθουν ασφάλεια. Έτσι ακριβώς είναι. Η ετοιμότητα υπήρχε από τον Δήμο και υπάρχει συνεχόμενη. Βέβαια θα έλεγα ότι συνηθισμένοι δεν είμαστε. Απλά έχουμε αποκτήσει μέσα από όλα αυτά την εμπειρία και την υπομονή να ανταπεξερχόμαστε σε τέτοιες καταστάσεις. Και νομίζω ότι και οι συνδημότες το καταλαβαίνουν. Μάλιστα. Και υπάρχει συνεργασία των τριών Δήμων και της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, αλλά και για τις τελευταίες σεισμικές δονήσεις, Δήμαρχε?
Βέβαια, βέβαια. Εδώ πέρα σε ό,τι έχει να κάνει με την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας, όλοι οι δήμαρχοι και ο αντιπεριφερειάρχης συνομιλούμε τακτικότατα. Μπορώ να σας πω ότι τις δύο τελευταίες μέρες με τον αντιπεριφερειάρχη εγώ είμαι συνέχεια μαζί. Αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα μαζί, έτσι ώστε να δίνουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Και νομίζω ότι έχουμε πετύχει αρκετά, χωρίς να ευλογούμε τα γένια μας. Το βλέπουμε όμως και στην πράξη αυτό, Δήμαρχε. Δεν χρειάζεται να ευλογήσουμε τα γένια μας. Το βλέπουμε. Γίνεται μπροστά μας, πραγματοποιείται, ξέρουμε τι γίνεται. Απλώς ήθελα να ρωτήσω και να ξέρουν και οι δημότες να νιώθουν αυτή την ασφάλεια που τόση ώρα λέμε ότι είναι η ετοιμότητα. Υπάρχει ετοιμότητα τόσο από τη Δημοτική Αρχή όσο και από την Περιφερειακή Αρχή. Να σας αλλάξω τώρα λίγο. Ναι, πείτε μου. Ναι, ναι. Απλά να πούμε σε ό,τι έχει να κάνει με τις σεισμικές δονήσεις, ότι να ζητήσουμε τους συνδημότες, οι οποίοι βέβαια ανταποκρίνονται, να έχουν ψυχραιμία και να ενημερώνονται μόνο από επίσημες πηγές, γιατί κατά διαστήματα κυκλοφορούν κάποια SMS τα οποία προκαλούν αναστάτωση, χωρίς να είναι η πηγή έγκυρη. Θέλετε να μας αναφέρετε λίγο. Ναι. Θέλετε να μας αναφέρετε τι ακριβώς αφορούν αυτά τα SMS. Είχαν σταλεί κάποια στιγμή κάποια μηνύματα ότι επίκειται μεγάλος σεισμός και μάλιστα σε συγκεκριμένη ώρα και όλα αυτά. Αποστολέας γνωρίζουμε ποιος ήταν. Ήταν κάποια φάρσα. Γι' αυτό λέω ότι δεν γνωρίζουμε τον αποστολέα, οπότε καλό είναι να πληροφορούμαστε και να έχουμε εμπιστοσύνη στους επίσημους φορείς που αν κάτι γνωρίζουν είναι σίγουρο ότι αμέσως θα το μεταφέρουν, θα το επικοινωνήσουν στους δημότες. Μπορεί να ήταν δήμαρχε και κάποιο είδους εξαπάτησης, δηλαδή να θέλουν να απομακρύνουν τους ιδιοκτήτες από τα οικήματά τους με απότερο σκοπό. Τι να σας πω τώρα, εντάξει, πολλά μπαίνουν στο μυαλό μας, αλλά δεν ξέρω τώρα τη σκοπιμότητα όλης αυτής της διαδικασίας. Ύποπτο, φυσικά και πολύ καλά κάνετε και προειδοποιείτε τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή να υπάρχουν τόσα προβλήματα, να υπάρχει ο κορονοϊός, να υπάρχουν οι χιονοπτώσεις, να υπάρχουν οι δονήσεις και κάποιοι επειδή να θέλουν να κάνουν πλάκα, να θέλουν να κάνουν το οτιδήποτε είναι απαράδεκτο. Πραγματικά μεγάλη προσοχή. Πολύ καλά κάνετε και μας το επισημάνατε, Δήμαρχε. Έτσι ακριβώς είναι. Ναι. Να πάμε λίγο τώρα και στην πανδημία του κορονοϊού, αν θέλετε, κύριε Γιαννάκη. Όπου, βέβαια. Τις τελευταίες εβδομάδες, θα μπορούσα να πω, η Φλόρινα μας έδωσε αρκετά κρούσματα. Κάτι το οποίο δεν είχαμε συνηθίσει από την αρχή της πανδημίας, νομίζω. Η έξαρση σε εσάς ήρθε τις τελευταίες ημέρες του Δεκεμβρίου και συνεχίζεται να δίνετε τριψήφια νούμερα ως σύνολο Περιφερειακή Ενότητα Φλόρινας. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η κατάσταση, Δημαρχέ? Πράγματι το τελευταίο διάστημα υπήρξε μια τρομακτική έξαρση των κρουσμάτων μετά τα Χριστούγεννα. Προφανώς αιτία ήταν η χαλαρότητα λίγο πιο πολύ της νεολαίας, θα έλεγα, μέσα από το γιορτινό πνεύμα που επικρατούσε εκείνες τις ημέρες, οπότε νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε, χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ευθύνη βέβαια, αλίμονο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 108 κρούσματα σήμερα, δηλαδή έχουμε πτωτική πορεία. Νομίζω ότι οι συνδημότες δείχνουν και σε αυτή την περίπτωση την υπευθυνότητά τους, τηρούνται τα μέτρα από παντού. Ο Δήμος και σε αυτή την περίπτωση είναι κοντά, έχει δώσει κτίρια στο ΝΕΟΔΙ ώστε να πραγματοποιούνται rapid test. Βρισκόμασταν κοντά στα σχολεία, βέβαια τώρα όλο αυτό το... Όλη αυτή είναι η κατάσταση με τους σεισμούς και τα χιόνια κρατάει τα σχολεία κλειστά, οπότε και αυτό είναι ένα σύν ώστε να ξεπεράσουμε πιο γρήγορα και αυτή την κατάσταση του κορονοϊού. Η μετάλλαξη όμικρον πάντως είναι αλήθεια ότι βρήκε και τη Φλόρινα και μάλιστα με μεγάλο βαθμό μετάδοσης. Μάλιστα, όσον αφορά τους εμβολιασμούς, κύριε Γιαννάκη, έχουμε κάποια εικόνα, γιατί αν υπάρχει κάποια αυξητική πορεία, με όλα αυτά, με τους σεισμούς, με τις χιονοπτώσεις, με τα πολλά κρούσματα, δεν ξέρω αν έμεινε λίγο πίσω η εμβολιαστική κάλυψη στην περιοχή σας. Είναι λογικό να μείνουν λίγο πίσω, παρόλα αυτά γίνονται οι εμβολιασμοί. Είμαστε σε καλό επίπεδο της τρίτης δόσης. Και γενικότερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς, είμαστε στο μέσο όρο όλης της χώρας. Μάλιστα. Δήμαρχε, αναπτύξαμε αρκετά θέματα. Δεν ξέρω αν παρέλειψα κάτι να σας ρωτήσω και θέλετε να το επισημάνετε και να το μεταφέρετε και στους τηλεθεατές μας. Αυτό που ήθελα είναι αυτό που είπα και πριν, ότι να δείξουμε την ψυχραιμία μας, να αποφεύγουμε όταν γίνονται σεισμικές δονήσεις τα παλιά κτίρια, γιατί εδώ στη Φλόρινα έχουμε πάρα πολλά διατηρητέα κτίρια, τα οποία και αυτά δεν ξέρουμε τι ζημίες έχουν, ακόμα δεν έχουν εξεταστεί επειδή είναι ακατοίκητα από τις επιτροπές, και να
φροντίζουν ώστε να ακούνε μόνο την ενημέρωση των επίσημων φορέων. Ακριβώς. Και πάλι σας ευχαριστώ, Δήμαρχε, να ευχηθώ σε εσάς και σε όλους τους δημότους σας καλή δύναμη και κουράγιο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ το ίδιο εύχομαι και ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς Δέσποινα Κοζατσάνη και τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας Θωμά Μάνο, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης επισκέφθηκε τις σεισμόπληκτες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς προκειμένου να δει τις ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν από τις σεισμικές δονήσεις. Πάμε να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του. Τρίτη μέρα μετά τον ισχυρό σεισμό με επίκεντρο τη Φλόρινα στη Δυτική Μακεδονία. Και τα συνεργεία του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών αυτή τη στιγμή στην πόλη της Φλόρινας. Ολοκληρώνονται οι εργασίες αυτές στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας και θα συνεχίσουν τα συνεργεία και στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, εδώ στην Δημοτική Ενότητα των Κορεστίων αλλά και τη Δημοτική Ενότητα του Βιτσίου, όπου έχουμε επίσης υλικές ζημιές. Σοβαρές υλικές ζημιές σε κατοικίες, οι οποίες μάλιστα έχουν και ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Πρόκειται για χωριά με τοπική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, χτισμένα με πέτρα και με πληθιά, τα οποία έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές λόγω και της ιδιαίτερης αυτής αρχιτεκτονικής. Από την ερχόμενη εβδομάδα, τα συνεργεία του Υπουργείου Μεταφορών θα βρίσκονται εδώ πέρα. Ήδη έχουν γίνει δηλώσεις στους προέδρους και στο Δήμο Καστοριάς. Και έχει αποσταλεί και από την περιφέρεια έτοιμα για κήρυξη κατάσταση εκτάκτους ανάγκης πολιτικής προστασίας και για τους οικισμούς της Δημοτικής Ενότητας Κορεστίων και Δημοτικής Ενότητας Βιτσίου για να συμπεριληφθούν στο καθεστώς αυτό και οι οικισμοί που έχουν ζημιές από το σεισμό της Φλόρινας. Θα περάσουμε τώρα στο αστυνομικό ρεπορτάζ, το οποίο επιμελήθηκε η δημοσιογράφος Ελένη Ψωμαδάκη. Συνελήφθη χθες το πρωί σε περιοχή της Φλόρινας από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης διασυνοριακού εγκλήματος του τμήματος συνοριακής φύλαξης Κρυσταλλοπήγης Φλόρινας 34χρονος Ολοδαπός, γιατί σε βάρος του εκκρεμούσαν απόφαση του τριμελούς πλεμελιωδικίου Καρδίτσας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης ενός έτους και τριών μηνών, καθώς και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για ψευδής ανομωτή κατάθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών και απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου Φλόρινας, με την οποία καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 3 μηνών και χρηματική ποινή 3.000 ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών. Ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην Εισαγγελέα Πλημελιωδικών Καστοριάς. Πάμε τώρα στη Βουλή και να παρακολουθήσουμε την τοποθέτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, Ζήση Τσιγκαλάγια, στην Επιτροπή Ισότητας. Να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη σημερινή πρωτοβουλία των δύο Επιτροπών Ισότητας και Κοινωνικών Υποθέσεων να διοργανώσουν αυτήν την συζήτηση, η μερίδα θα έλεγα. Ακούστηκαν πολύ ικανοποιητικές τοποθετήσεις και από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς, παρατηρητήριο, αλλά και από τους εκπροσώπους της κοινότητος των Ελλήνων Ρωμά. Πραγματικά η Ελλάδα είναι μια δημοκρατική χώρα, μια ανοιχτή κοινωνία. Όπως πολύ σωστά είπε ο Γενικός Γραμματέας, η Ελλάδα επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας από το 1979 έδωσε ελληνική ηθαγένεια στους πολίτες Ρωμά. Και σαν χώρα δικαίου που είμαστε, που μας διέπουν οι κανόνες του καταστατικού χάρτου των Ηνωμένων Εθνών αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου μου, έχουμε υποχρέωση όλοι οι πολίτες να έχουν ίσα δικαιώματα όπως και ίσες υποχρεώσεις. Όσον αφορά τα δικαιώματα, είναι υποχρέωση να διασφαλίζουμε ιδιαίτερα στις ευάλωτες μερίδες του ελληνικού πληθυσμού τα στοιχειώδη δικαιώματα της αξιοπρεπούς στέγασης, που αυτή μπορεί να αφορά τη διασφάλιση πόσιμου νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, αποχέτευσης, αλλά πάλι σαν κοινωνία του 21ου αιώνα πρέπει να φροντίζουμε έτσι ώστε όλα τα παιδιά καταρχάς όλων των ευάλωτων ομάδων, όπως και το Ρωμά, να έχουν ισότιμη πρόσβαση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα από τη μια μεριά και από την άλλη πρόσβαση στο σύστημα υγείας, στο δημόσιο σύστημα υγείας και ιδιαίτερα
στα προγράμματα πρόληψης που αυτά όσον αφορά τα παιδιά αφορούν τους απαραίτητους εμβολιασμούς, μια και είναι επίκαιρο το ζήτημα σήμερα. Η υφυπουργός, μάλλον η πρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Καραμαλή, είπε στην αρχή ότι έχουν καταγραφεί περίπου 350 τόσα σημεία όπου ζουν Έλληνες Ρωμά στην ελληνική επικράτεια. Πάνω από 100.000 είναι ο πληθυσμός τους. Στο δικό μου νομό, στο νομό Καστοριάς, θα έλεγα ότι δεν έχουμε Ρωμά πλην ενός σημείου ανάμεσα στις κοινότητες Μεσοποταμίας και Κολοκυθούς, όπου είναι μια μικρή κοινότητα 30 περίπου ατόμων, οι οποίοι σε σκηνές ή παραπήγματα πρόχειρης κατασκευής διαβιούν εκεί με συνθήκες όχι ανθρώπινες, θα έλεγε κανείς. Περιοδικά υπάρχουν προστριβές με τους γύρω κατοίκους, κυρίως για θέματα υγιεινής, θα έλεγα κυρίως για θέματα υγιεινής, και κατά δεύτερο λόγο μικρών παραβατικών συμπεριφορών. Πραγματικά και οι εκπρόσωποι των Ρωμά τοποθετήθηκαν ουσιαστικά και είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και έτσι τους βλέπουμε, έτσι και ακόμα όμως περισσότερο έχουμε υποχρέωση να πάρουμε όλα εκείνα τα μέτρα που θα τους κάνουν πραγματικά κάποιοι από αυτούς να μην νιώθουν περιοθυριοποιημένοι ή απομονωμένοι. Κλείνοντας, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση αν αυτό το εθνικό στρατηγικό σχέδιο, όπως λέγεται, για τους Ρωμά αφορά και το κομμάτι, το τμήμα εκείνο της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, και αναφέρουμε, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης, οι οποίοι ζουν κυρίως στον ομό Ροδόπης και Ξάνθης, είναι κατά 50% τουρκογενούς προελεύσεως, 40% είναι Πομάκοι και 10% είναι Αθήγανοι. Άρα ήθελα να ρωτήσω δηλαδή, και θέλω μια απάντηση, αν αυτό το πρόγραμμα, το στρατηγικό σχέδιο αφορά και αυτούς ή επειδή εμπίπτουν στη μουσουλμανική μειονότητα, όπου και για εκεί υπάρχουν από την ελληνική πολιτεία ευεργετικά μέτρα και πολλά πράγματα που γίνονται και τα ξέρουμε και δεν χρειάζεται να τα απαριθμίσω. Αυτά και πάλι συγχαρητήρια για όσους είχαν την πρωτοβουλία για τη σημερινή εκδήλωση. Ευχαριστούμε. Να καλωσορίσουμε τώρα στο δελτίο μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Καστοριάς, κύριο Βαγγέλη Πανταζή. Καλησπέρα κύριε Πανταζή και καλή χρονιά. Επίσης, κύριε Κοσμίδου, καλή χρονιά σε όλους, καλή εβδομάδα να έχουμε και καλό χειμώνα. Έτσι ακριβώς, κύριε Πανταζή, ξεκίνησαν και οι χειμερινές εκπτώσεις τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου. Δεν είχαμε την ευκαιρία λόγω των εξελίξεων να τα πούμε στην πρεμιέρα των χειμερινών εκπτώσεων και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας σήμερα προκειμένου να δώσουμε πολλές λεπτομέρειες και πληροφορίες σχετικά με την εκπτωτική περίοδο. Αλλά πριν από αυτό, κύριε Πανταζή, θα ήθελα να μου δώσετε μία εικόνα, ένα γενικό κλίμα για το πώς έκλεισε η εορταστική περίοδος, αν ήταν οι προσδοκίες σας, ανταποκρίθηκαν σε αυτό το οποίο περιμένατε. Κοιτάξτε, καταρχήν να αναφερθούμε σε αυτό το γεγονός το οποίο το βιώσαμε όλοι μας πριν από 2-3 μέρες. Αυτός ο έντονος σεισμός είναι προφανές ότι δημιούργησε προβλήματα. Πολλά περισσότερα προβλήματα στον νομό Φλόρινας, στην πόλη της Φλόρινας. Από την πρώτη στιγμή και εγώ προσωπικά αλλά και το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας επικοινωνήσαμε με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου της Φλόρινας για να δούμε τι κατάσταση επικρατεί εκεί. Ευτυχώς οι ζημιές οι οποίες υπήρχαν και οι οποίες υπάρχουν στα καταστήματα είναι λίγες. Mm-hmm. Και ας ελπίσουμε ότι όλο αυτό το φαινόμενο θα εκτονωθεί μέσα στις αμέσως επόμενες μέρες για να βρει πάλι το ρυθμό της η πόλη της Φλόρινας, η αγορά της Φλόρινας και το καθεξής. Πολύ σωστά τα λέτε. Σε ό,τι σχέση με, με αυτό το οποίο ρωτήσατε. Προφανώς κατά τη διάρκεια των γιορτών, ενώ οι προσδοκίες όλων των συναδέλφων ήταν πολύ περισσότερες, δυστυχώς δεν απαλληλεύτηκε αυτό το σενάριο, το καλό σενάριο δηλαδή. Mm. Ας μην ξεχνάμε ότι λίγες μέρες πριν τις γιορτές είχαν ανακοινωθεί και κάποια μέτρα πολύ πιο έντονα, ας το πούμε, τα οποία δημιούργησαν και μια αναστάτωση σε όλη την λειτουργία της αγοράς. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα, με εξαίρεση ένα διήμερο πριν τα Χριστούγεννα και ένα διήμερο πριν την Πρωτοχρονιά, όλες οι υπόλοιπες μέρες να κυλήσουμε πολύ χαλαρά, θα έλεγα σε ένα αριθμό πολύ χαμηλά. Έστω όμως και αυτό το διήμερο πριν τα Χριστούγεννα και το διήμερο πριν την Πρωτοχρονιά παρατηρήθηκε μια κινητικότητα. Η αλήθεια είναι ότι κυκλοφόρησε ο κόσμος, η αλήθεια είναι ότι βγήκαν όλοι για να κάνουν τις αγορές τους. Εξάλλου οι ανάγκες δεν σταματάνε. Υποχρεώσεις δεν σταματάνε και αυτό το διήμερο, αν μη τι άλλο, έδωσε μια καλή ανάσα
στις περισσότερες από τις επιχειρήσεις. Βέβαια, εδώ θέλω να πω ότι αυτό το πιο πιθανό ότι δεν ίσχυσε για όλους. Έτσι, για άλλους ίσχυσε λίγο περισσότερο, για άλλους ίσχυσε λίγο λιγότερο. Αλλά τέλος πάντων ήταν ένα διήμερο που, αν μη τι άλλο, φάνηκε να έχει κίνηση στην αγορά. Αν μη τι άλλο, βγήκε ο κόσμος έξω και έδωσε ένα τόνο καλύτερο, έτσι, σε σχέση με αυτά τα οποία βιώσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ξέρετε τι με προβληματίζει, κύριε Πανταζή, ότι μιλάμε για ένα διήμερο. Ο χρόνος έχει 365 μέρες. Ένα διήμερο δεν μπορεί να σώσει την κατάσταση του εμπορικού κόσμου και ειδικά της Καστοριάς μας, η οποία έχει πληγεί ιδιαίτερα από την πανδημία του κορονοϊού, που υπάρχουν τόσα άλλα προβλήματα, όπως είναι η οικονομική κρίση. Για παράδειγμα, το τονίσατε πάρα πολλές φορές, για ένα διήμερο, για ένα διήμερο. Δύο μέρες όμως είναι πάρα πολύ λίγες. Πόσο να δουλέψουν τα καταστήματα? Δύο μέρες θα έλεγα ότι είναι μηδέν. Ναι. Έτσι, στις 365 θα έλεγα ότι είναι μία, αλλά κύριε Κοσμίδου, τώρα όταν είμαστε σε μια κατάσταση η οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ χαμηλά, άσχετα το τι λέγεται κατά καιρούς, για το τι ακούγεται κατά καιρούς από, ακόμα και από υπουργούς της κυβέρνησης, η αγορά υποφέρει, κυριολεκτικά υποφέρει. Αλλά παρόλα αυτά, έστω και αυτές οι μικρές ανάσες είναι ανάσες οι οποίες δίνουν, αν μη τι άλλο, μια δύναμη στον καθένα από εμάς, για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παρακάτω, όσο μικρό ή μεγάλο και αν είναι αυτό. Και το ζητούμενο για μας είναι το πώς θα μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Από εκεί και μετά όλοι μας κάνουμε την προσπάθειά μας. Όλοι μας θέλουμε να συνεχίσουμε να λειτουργούμε μέσα στο πλαίσιο το οποίο μάθαμε να το εφαρμόζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί είμαι στην άλλη, είμαι στην αγορά για δεκαετίες ολόκληρες. Και το ζητούμενο βέβαια επίσης είναι οι πιο νέοι συνάδελφοι, οι νεότεροι συνάδελφοι, να μπορέσουν να σταθούν και αυτοί στα πόδια τους, για να υπάρχει μια καλή συνέχεια στην πορεία της αγοράς της πόλης μας, μιας και μιλάμε για αυτήν. Από την άλλη τη μεριά όμως, κύριε Κοσμίδου, είναι προφανές ότι μετά τις δυσκολίες και με τόσα προβλήματα, τόσο μεγάλα προβλήματα, η προσπάθεια η οποία θα πρέπει να καταβληθεί από όλους μας θα πρέπει να είναι τεράστια, πολύ μεγάλη. Και το ζητούμενο για μας είναι το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Δηλαδή το πόσοι από εμάς θα αντέξουμε για να μπορέσουμε να πούμε ότι βγήκαμε στο ξέφωτο και το πόσες απώλειες εντός εισαγωγικών θα υπάρχουν. Και αναφέρουμε κυρίως στο κλείσιμο καταστημάτων, γιατί το 2021 είχαμε και κλείσιμα καταστημάτων, όπως είχαμε και το 2020. Αλλά αυτό είναι μια ιστορία την οποία θα τη δούμε στο τέλος όλης αυτής της περίοδου, μέσα από τις δυσκολίες οι οποίες δημιουργήθηκαν από την πανδημία την οποία τη βιώνουμε εδώ και δύο χρόνια τώρα. Ας μην ξεχάμε ότι υπήρχαν και τα μνημόνια και συνεπώς όλη αυτή η δύσκολη περίοδος την οποία βιώσαμε από το 2010, έτσι. Γιατί από τότε ξεκίνησαν όλες οι δυσκολίες για τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις. Συνεχίζονται και μάλιστα με έντονο ρυθμό ακόμα και σήμερα. Μάλιστα. Κύριε Πανταζή, δύο επισημάνσεις, αν μου επιτρέπετε. Είπατε να δούμε πόσες επιχειρήσεις θα κλείσουν. Το δεδομένο είναι ότι θα κλείσουν. Δηλαδή, ξεκινάμε με αυτή την βάση. Δεν υπάρχει μονόδρομος ως προς αυτό. Θα οδηγηθούν κάποιοι συνάδελφοί σας στο να βάλουν λουκέτο, δυστυχώς, στα καταστήματά τους. Και το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω, μιλήσατε, είπατε, υπάρχουν και οι παλιοί και οι νεότεροι συνάδελφοι. Όταν λέμε νεότεροι, όμως δεν είναι και πολύ νεότεροι, γιατί με όλα αυτά που συμβαίνει με οικονομική και υγειονομική κρίση, δεν ανοίγουν νέα εμπορικά καταστήματα στην περιοχή μας. Παρά μόνο λουκέτα βλέπουμε, που έρχεται σε συνάρτηση με αυτό που επισημάναμε προηγουμένως. Πολύ σωστά το λέτε, κύριε Κοσμίδη, και πολύ σωστά το βάζετε σε αυτή τη βάση, γιατί πραγματικά τα λουκέτα δεν είναι και λίγα εδώ την τελευταία διετία στην πόλη μας. Και μάλιστα, αν δει κανένας και τους αριθμούς, τους επίσημους, έτσι όπως αυτοί ανακοινώνονται, κυρίως από το επιμελητήριο της Καστοριάς, σε σχέση με το κλείσιμο των επιχειρήσεων, το οποίο έγινε τα τελευταία χρόνια, τότε τον καθένα από εμάς τον πιάνει, θα έλεγα, θλίψη. Όταν μιλάμε για μερικές, για πολλές εκατοντάδες επιχειρήσεις, οι οποίες ήδη έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους, και όταν μιλάμε και για επίσης εκατοντάδες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ανενεργές, αλλά δεν μπορούν να κλείσουν εξαιτίας άλλων λόγων, είτε ασφαλιστικών, είτε φορολογικών, είτε οποιοδήποτε, με οποιοδήποτε άλλη αιτία, τότε καταλαβαίνει κανένας ότι όταν βλέπουμε κλειστά μαγαζιά σε πάρα πολλούς δρόμους, όταν ακόμα και σε
κύριους εμπορικούς δρόμους της πόλης μας υπάρχουν μαγαζιά τα οποία είναι άδεια, καταστήματα τα οποία είναι άδεια. Όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανένα για να μπει σε μια διαδικασία να ξεκινήσει να κάνει κάτι, τότε καταλαβαίνετε ότι το μέλλον δεν είναι και πολύ βίωνο. Έτσι. Και νομίζω ότι με αυτή τη δυσκολία και με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να υπάρχει και μια προσαρμογή από όλους εμάς. Πιστεύω ότι όλοι οι συνάδελφοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή δραστηριοποιούνται στην αγορά κάνουν την προσπάθειά τους με νύχια και με δόντια, θα λέγα, ναι, για να μπορέσουν να κρατηθούν στην επιφάνεια του νερού, ας το πω έτσι σχηματικά. Όμως οι δυσκολίες εξακολουθούν να υπάρχουν. Δυστυχώς για μας, και είμαστε ένα κομμάτι το οποίο τα τελευταία δύο χρόνια τουλάχιστον δεν είχε τη στήριξη την οποία εμείς θα θέλαμε να έχουμε σε σχέση, και αυτό σε σχέση με το τι παρατηρήθηκε και το τι έγινε με άλλους κλάδους της οικονομίας, όπου εκεί υπήρχαν, θα έλεγα, πολλά περισσότερα προγράμματα στήριξης για κάποιους κλάδους συγκεκριμένους. Το εμπόριο δυστυχώς για ακόμη μια φορά ήταν ο φτωχός συγγενής αυτής της διαδικασίας. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, δημιούργησαν δυσκολίες, δημιούργησαν εντάσεις, το θυμάστε πολύ καλά. Τα συζητούσαμε για αρκετό καιρό όλα αυτά τα θέματα. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε την προσπάθειά μας, να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για να μπορέσουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τις οικογένειές μας, τις επιχειρήσεις μας και το καθεξής. Ακριβώς, κύριε Πανταζή, πριν περάσουμε στις χειμερινές εκπτώσεις και μιας και που αναφερθήκαμε και στις δυσκολίες τις οποίες αντιμετωπίζει ο εμπορικός κόσμος και σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο, σημειώσαμε και την πανδημία του κορονοϊού, η οποία τα δύο τελευταία χρόνια χτυπά αλήπητα και τον εμπορικό κόσμο. Θα ήθελα λίγο ένα μικρό σχόλιο, εάν θέλετε. Μάλιστα, είχα την ενημέρωση από εσάς μέσα από δελτίο τύπου σχετικά με τη χορήγηση ειδικού επιδόματος ασθένειας σε αυτοαπασχολούμενους εμπόρους που νοσούν από κορονοϊό. Είναι ένα επίδομα το οποίο διεκδικείται και το οποίο δεν δίνεται στον εμπορικό κόσμο. Με προλάβατε, ήθελα να το αναφέρω. Είναι μια επιστολή την οποία έστειλε η Ελληνική Συμμοσπονδία Εμπορική Επιχειρηματικότητα πριν μερικές ημέρες στους αρμόδιους υπουργούς, Υπουργό Οικονομικών, Υπουργό Εργασίας, Υπουργό Ανάπτυξης, καθώς και στις αρμόδιες γενικές γραμματείες των παραπάνω υπουργείων. Κοιτάξτε, είναι μια διαδικασία μέσα από την οποία όλοι αυτοί οι οποίοι νόσησαν από τον κορονοϊό τα τελευταία δύο χρόνια, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ενισχύθηκαν λιγότερο ή περισσότερο. Εγώ δεν θέλω να το εξετάσω αυτό το πράγμα οικονομικά. Όταν λοιπόν ένα κομμάτι αυτών των εργαζομένων, γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμαστε έτσι, και κυρίως μιλάω για τους αυτοαπασχολούμενους, μένουν απ' έξω από τέτοιου είδους προγράμματα και τέτοιου είδους ενισχύσεις, τότε είναι προφανές ότι δημιουργείται άλλο ένα πρόβλημα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, σε όλους αυτούς τους συναδέλφους, οι οποίοι κάνουν την προσπάθειά τους για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Ελπίζω ότι αυτή τη φορά τα αρμόδια υπουργεία θα αντιδράσουν εντός εισαγωγικών σε αυτό το αίτημα το οποίο κατέθεσε η Ελληνική Συμμοσπονδία και μέσα στις επόμενες μέρες θα υπάρχει κάτι το οποίο προφανώς θα είναι θετικό για αυτό το αίτημα το οποίο εκφράστηκε. Δεν έχουμε παρά να περιμένουμε για να δούμε, αλλά τέλος πάντων το επαναλαμβάνω, για ακόμη μια φορά το εμπόριο και κυρίως η μικρή εμπορική επιχείρηση παρόλες τις προσδοκίες, αν θέλετε, όλων των συναδέλφων, και δεν μιλάω μόνο για την Καστοριά τώρα, έτσι, μιλάω για όλη την επικράτεια. Παρόλες τις προσδοκίες λοιπόν οι οποίες υπήρχαν ότι θα στηριχθεί η μικρή εμπορική επιχείρηση, δυστυχώς ούτε μέσα από προγράμματα στηρίχθηκε όπως έπρεπε και όσο θα έπρεπε, και κυρίως δεν έχει στήριξη και από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, βλέπε τράπεζες, όπου εκεί πραγματικά οι πόρτες είναι κλειδαμπαρωμένες και μάλιστα όσο πιο στεγανά γίνεται. Μάλιστα. Πάντως, να σημειώσουμε, κύριε Πανταζή, ότι το λόγο επίδομα δίνεται σε κάποιες άλλες χώρες, δεν είναι κάτι παράλογο. Και για να πούμε για ένα παράδειγμα, θα χρησιμοποιήσω ως παράδειγμα εσάς τυχαία. Είστε στο μαγαζί σας και το δουλεύετε μόνος σας. Σε περίπτωση που νοσήσετε και θα είστε σε καραντίνα για 5 ημέρες, δεν λειτουργείτε, δεν έχετε καθόλου έσοδα και μπορεί να παρα... ημέρες είναι τώρα. Ναι, ναι, και μπορεί, για το σήμερα μιλάω, γιατί παλιά ξεκινήσαμε 15, πήγαμε στις 10 και τώρα είμαστε στις 4. Και θα μπορούσατε την 5η μέρα ή την 6η να συνεχίσετε να είστε θετικός και να παραταθεί η καραντίνα.
Τυχαία το φέρνω και σας ως παράδειγμα. Καλά κάνετε και το αναφέρετε. Και τις ημέρες. Πράγματι έτσι είναι. Δυστυχώς όμως και ευτυχώς χτύπα ξύλο, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω, ελάχιστοι αυτοί οι συναδελφοί που πήγαν σε μια τέτοια... σε ένα τέτοιο λούκι, ας το πούμε, να με επιτρέψετε την έκφραση, δεν χρειάστηκε να υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι να αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα. Και ένας να είναι, κύριε Πανταζή, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος για 5 μέρες δεν έχει κανένα απολύτως έσοδο, έχει μόνο έξοδα και για την επιχείρησή του, αλλά και για την υγεία του. Έτσι ακριβώς. Καμία... Και τέλος πάντων, κυρία Χωσμήτου, κατά τα ψέματα τώρα, έτσι πως έχουμε φτάσει, εκείνο το οποίο είναι πρωτεύον είναι να διατηρήσουμε όλη την υγεία μας. Από εκεί και μετά, νομίζω ότι λιγότερο ή περισσότερο ο καθένας μας βάζει τα πράγματα κάτω, κρίνει, παίρνει τις αποφάσεις του και υποθέτω ότι σε δεδομένη στιγμή, όταν θα χρειαστεί λοιπόν να φτάσουμε και σε άλλες διαδικασίες, εννοώ εκλογές κτλ., να έχουμε όλη υπόψη μας τον τρόπο με τον οποίο στηρίχθηκαν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, από πού στηρίχθηκαν, πώς στηρίχθηκαν, πόσο στηρίχθηκαν, αν στηρίχθηκαν και ούτω καθεξής. Μάλιστα. Σας βάζω μία τελεία εδώ πέρα, κύριε Πανταζή, σχετικά με την εορταστική περίοδο, με τις επιπτώσεις του κορονοϊού. Και πάμε, να το πω ευχάριστα, γιατί θέλω να το βλέπουμε ως ευχάριστο και αισιόδοξο. Ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτώσεις στην τοπική μας αγορά και όχι μόνο φυσικά σε όλη τη χώρα. Οπότε έχετε προσδοκίες και από αυτή την περίοδο, η οποία ξεκίνησε από τις 10 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει μέχρι και τα τέλη του Φλεβάρι. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε αν έχουν ξεκινήσει δειλά-δειλά οι καταναλωτές να επισκέπτονται τα καταστήματά σας, έστω και για να κάνουν μία έρευνα αγοράς, προκειμένου να προβούν σε μετέπειτα αγορές. Βάσει των εκτόσεων φυσικά πάντα μιλάω. Κοιτάξτε, εκείνο το οποίο είναι σίγουρο, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, είναι ότι και αυτή τη χρονική περίοδο και κατά τη διάρκεια αυτών των χειμερινών εκτόσεων, οι τιμές θα είναι πολύ χαμηλά. Αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει τα τελευταία χρόνια είναι το ότι με το καλημέρα τα νούμερα τα οποία είναι αναρτημένα στις βιτρίνες των καταστημάτων είναι με εκπτώσεις στις τιμές, με μείωση στις τιμές από 30-40 έως και 60-65%. Νομίζω ότι το ίδιο θα συμβεί και φέτος. Άλλωστε, ας μην ξεχνάμε, και το είπαμε και προηγουμένως, όταν αναφέρθηκα σε αυτό προηγουμένως, ότι επειδή ακριβώς κατά τη διάρκεια των ορτών η κίνηση στην αγορά δεν ήταν αυτό το οποίο περίμενε ο καθένας από εμάς, είτε χωριστά είτε σαν σύνολο, είναι προφανές ότι επίσης επειδή τα έξοδα τρέχουν σε καθημερινή βάση και είναι και ατελείωτα τα έξοδα εδώ που τα λέμε, έτσι, ο καθένας από εμάς θα προσπαθήσει με μείωση των τιμών να δελεάσει, αν θέλετε, ή να προσελκύσει, αν θέλετε, τον καταναλωτή στο κατάστημα, ούτως ώστε και ο καταστηματάρχης να ρευστοποιήσει τα εμπορεύματα τα οποία έχει, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες, υποχρεώσεις και στις υποχρεώσεις τις οποίες έχει, αλλά κυρίως και ο καταναλωτής να πάρει τα προϊόντα τα οποία χρειάζεται, τα οποία θέλει, τα οποία έχει ανάγκη, σε τιμές οι οποίες πραγματικά θα είναι χαμηλές. Μάλιστα, πάντως έχουμε συνηθίσει, κύριε Πανταζή, ότι όσο περνάει ο καιρός, δηλαδή όσο πλησιάζουμε στο τέλος της εκπτωτικής περίοδου, οι εκπτώσεις ολοένα και αυξάνονται. Τα ποσοστά των εκπτώσεων, να το θέσω πιο σωστά, ολοένα και αυξάνονται. Οπότε είναι ένα σύνηθες φαινόμενο ο καταναλωτής να περιμένει προς το τέλος της εκπτωτικής χειμερινής σεζόν, προκειμένου να προβεί στις αγορές του. Κάνει πρώτα την έρευνα αγοράς, αυτό που λέγαμε και προηγουμένως, και μετά θα φτάσει στο ταμείο. Αυτό, έτσι όπως το λέτε, είναι πραγματικά ένα δεδομένο και ένα γεγονός, θα λέγα. Και είναι και ένα στάνταρ σημείο, το οποίο τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια το παρατηρούμε όλοι μας. Αλλά από την άλλη μεριά, κύριε Κοσμίδου, πάλι μην ξεχνάμε ότι ενώ από τη μια μεριά κυνηγάμε, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών πάλι τη λέξη, την πολύ καλύτερη τιμή, πιθανόν να χάσουμε την ποσότητα στα προϊόντα. Έτσι. Με αυτή τη λογική, λοιπόν, αν φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι θα βγούμε το τελευταίο δεκαήμερο των εκτόσεων για να κάνουμε τις αγορές μας, γιατί σίγουρα οι τιμές θα είναι ακόμη πιο χαμηλές, πιθανόν να μην βρούμε αυτά τα οποία θέλουμε. Και κάνουμε και παράπονα στον καταστηματάρχη, κύριε Πανταζή. Ναι. Επομένως, αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως, ότι θα πρέπει να γίνεται η λεγόμενη έρευνα αγοράς, γιατί είναι κάτι το οποίο πλέον το έχουμε συνηθίσει όλοι μας, καλά θα είναι να γίνεται από τις πρώτες μέρες και νομίζω ότι μπαίνοντας στο κατάστημα, ακόμα κι αν ένα προϊόν το οποίο έχει μια τιμή, την όποια τιμή εκείνη τη στιγμή, αν λοιπόν
συζητήσεις με τον καταστηματάρχη, είναι προφανές. Και εγώ θα έλεγα και σίγουρο ότι θα υπάρξει και ακόμα καλύτερη αντιμετώπιση του καταναλωτή. Επομένως, και μια επιπλέον μείωση της τιμής από ό,τι είναι εκείνη τη δεδομένη στιγμή. Μάλιστα. Θα ήθελα τώρα να μας δώσετε ορισμένες ακόμα πληροφορίες, κύριε Πανταζή, αν θέλετε. Καταρχάς, το ωράριο έχει επανέλθει στα κανονικά του, έχει πάψει το εορταστικό ωράριο όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε. Οπότε τα καταστήματα είναι καθημερινά ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο, ώρες καταστημάτων όπως όλοι τις γνωρίζουμε. Αλλά θα είναι και μια Κυριακή ανοιχτά κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων. Η ερχόμενη Κυριακή. Mm-hmm. Τώρα, μεθαύριο θα είναι. Η οποία με βάση τον νόμο είναι η πρώτη Κυριακή μέσα σε κάθε τέτοια εκπτωτική περίοδο. Επομένως, τουλάχιστον έτσι όπως αναφέρει ο νόμος, προαιρετικά τα καταστήματα μπορούν να παραμείνουν ανοιχτά από τις 11 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Οπότε μόνο την Κυριακή 16 Ιανουαρίου θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα καθ' όλη τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου. Αυτή την Κυριακή. Ναι. Ναι, Κυριακή. Συγκεκριμένη. Ναι, δεν υπάρχει άλλη Κυριακή. Όχι, Κυριακή 16 Ιανουαρίου είπα. Κυριακή 16 Ιανουαρίου. Ακριβώς, θα είναι η μόνη. Καλά το είπατε. Ναι, ναι. Είναι η μόνη Κυριακή. Ωραία, και προτινόμενο τώρα, ωράριο. Ναι. Το προτινόμενο ωράριο, καλά κάνετε και το αναφέρετε ξανά. Τουλάχιστον με βάση αυτό το οποίο λέει ο νόμος, είναι από τις 11 ώρα το πρωί μέχρι τις 8 ώρα το βράδυ. Αλλά όμως, κύριε Κοσμίδου, προφανώς από τις 11 μέχρι τις 8 είναι αρκετές οι ώρες και αυτό το οποίο τουλάχιστον έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στην πόλη μας ή τουλάχιστον από τότε που ξεκίνησε η διαδικασία του ανοίγματος των καταστημάτων τις Κυριακές, οι οποίες είναι μέσα στο χρονικό διάστημα των εκπτώσεων, είναι το γεγονός ότι τα καταστήματα μένουν ανοιχτά από τις 11 το πρωί μέχρι τις 3.30-4 το απόγευμα και από εκεί και μετά τουλάχιστον αυτοί οι οποίοι μένουν θα έλεγα ότι είναι τα σούπερ και ίσως και πολύ λίγοι συνάδελφοι. Μάλιστα, ανάλογα με την κίνηση πάει αυτό, νομίζω, κύριε Πανταζή. Μακάρι να έχει κίνηση, κύριε Κοσμίδου. Είναι προφανές ότι ο καθένας από εμάς, αν υπάρχει τόσο έντονο ενδιαφέρον, προφανώς θα εξαντλήσει όλες τις ώρες τις οποίες έχει δυνατότητα και στις οποίες μπορεί να παραμείνει ανοιχτά. Μάλιστα. Κύριε Πανταζή, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι πάνω στην συζήτησή μας. Ήταν πάρα πολλά τα θέματα τα οποία αναπτύξαμε. Στην ουσία, θα έλεγα ότι αναπτύξαμε μια ιστορία 2 ετών για τον εμπορικό κόσμο της Καστοριάς και πώς κυλάει η κίνηση. Εγώ σίγουρα αυτό που θέλω να μεταφέρω και το συζητάμε και κάθε φορά μαζί είναι ότι χρειάζεται η στήριξη των καταναλωτών. Πρέπει να προτιμάμε την τοπική μας αγορά. Πρέπει το χρήμα να κυκλοφορεί στην Καστοριά μας. Κύριε Κοσμίδου, αυτή η λεγόμενη ανακύκλωση, εσωτερική ανακύκλωση, για να είμαστε λίγο πιο ακριβείς, του κλίματος στο νομό μας, νομίζω ότι με το που περνάει ο καιρός, όσο περνάει ο καιρός μάλλον, για να το πούμε πιο ακριβές, γίνεται όλο και πιο επιτακτική, όλο και πιο αναγκαία. Δυστυχώς δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες πλέον. Βλέπετε ότι και ο τουρισμός, παρόλες τις προσδοκίες, και να μιλήσω λίγο και για αυτό το θέμα, παρόλο τις προσδοκίες τις οποίες είχαν οι συνάδελφοι και οι ξενοδόχοι, αλλά και η εστίαση για το χρονικό διάστημα των γιορτών του Χριστουγέννου και της Πρωτοχρονιάς. Δυστυχώς βγήκαν τα καινούργια μέτρα, υπήρχαν ακυρώσεις, υπήρχαν ματαιώσεις από αφήξεις ανθρώπων και επομένως και εκεί δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα. Άρα, τι μας μένει? Μας μένει η στήριξη εκ των έσω. Νομίζω ότι όσο πιο πολύ το εφαρμόζουμε αυτό το πράγμα, τόσο καλύτερα για όλους μας. Όχι γιατί θέλουμε να είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα καρποθούμε, αν θέλετε, όλη αυτή τη διαδικασία και όλη αυτή την κίνηση στην αγορά. Αλλά γιατί, κυρία Κοσμίδου, αν υπάρχει μια αγορά η οποία είναι στα πάνω της, μια αγορά η οποία μπορεί και αντιμετωπίζει τις δυσκολίες τις οποίες έχει, τότε είναι προφανές ότι δεν θα βλέπουμε ούτε άδεια καταστήματα, είναι προφανές ότι δεν θα βλέπουμε ούτε την ανεργία να γιγαντώνεται, είναι προφανές ότι θα δημιουργούνται θέσεις εργασίας από την άλλη τη μεριά. Και αυτό είναι το ζητούμενο για όλους μας, γιατί εν τέλει όλοι μας εργαζόμενοι είμαστε, άσχετα αν κάποιοι από εμάς έχουμε, ας πούμε, το προνόμιο, αν θέλετε, να έχουμε το δικό μας κατάστημα, άρα να είμαστε εργαζόμενοι στη δικιά μας την επιχείρηση, άρα και εμείς δεν πάμε να είμαστε εργαζόμενοι. Έτσι. Και επομένως, όταν κλείνει ένα κατάστημα, είναι προφανές ότι
και ανεργία δημιουργείται και προβλήματα δημιουργούνται και ούτω καθεξής. Ακριβώς όπως το λέτε, είναι κύριε Πανταζή. Στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ελπίζω να πάνε όλα καλά στον εμπορικό κόσμο της περιοχής μας. Να θυμίσω για άλλη μια φορά, κύριε Κοσμίδου, μιας και μιλήσαμε για τις εκτός προηγουμένως, ότι εκείνο το οποίο στα σίγουρα θα πρέπει να κάνουν οι συνάδελφοι είναι να έχουν αναγεγραμμένες διπλές τιμές σε όλα τα προϊόντα. Αυτό είναι νομίζω και το βασικότερο σε αυτή την περίπτωση. Και επίσης να τονίσω ότι σε όλα τα καταστήματα όλοι μας εφαρμόζουμε τα λεγόμενα πρωτόκολλα υγιεινής και πρωτόκολλα αποφυγής της διασποράς του κορονοϊού. Νομίζω ότι το κάνουμε καλά τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι. Και ακριβώς για αυτό το λόγο δεν υπάρχουν και κρούσματα σε όλες τις αγορές, σε όλη την επικράτεια. Γι' αυτό το λέω με τα λόγω γνώσης. Ακριβώς, κύριε Πανταζή, και ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας τα επισημάνατε όλα αυτά. Να είστε καλά, καλές δουλειές και πάλι. Πολύ καλή ευχή τελευταία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Πάμε τώρα στο Δήμο Εορδέας με κύριο θέμα τη συζήτηση του προϋπολογισμού του Δήμου Εορδέας για το νέο έτος του 2022. Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο. Πάμε να παρακολουθήσουμε την τοποθέτηση του Δημάρχου Παναγιώτη Πλακεντά. Όσο ρεαλιστικότερα ψηφιακό, η αντιπολίτευση πάνω το χαρακτηρίζει ως ένα φτιαγμένο ελληνικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε ο καθένας να καταλήγει στο τέλος να ψηφίσει και να μην ψηφίσει. Εγώ θα σας πω ότι ο προϋπολογισμός που σας παρουσιάζουμε σήμερα σαν δημοτική αρχή είναι πραγματικός. Ένας προϋπολογισμός που βγαίνει μέσα από την καθημερινότητα, μέσα από την ανάγκη και τον πυρετό και τον μονοκέφαλο που έχουν τα παιδιά που βρίσκονται στο κομμάτι αυτό για να καταρτήσουν και μέσα από την αγωνία και τη δική μας ως δημοτική αρχή να καθοδηγήσουμε ή να περάσουμε το όραμά μας για όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Θα έλεγα ότι θα μπορούσε ένας προϋπολογισμός ιδανικός, αλλά ένας προϋπολογισμός που δίνει ο εργασμός του παρατηρητήριου, ένας προϋπολογισμός ο οποίος έχει ερεσιμότητες που είναι για το ένα και πόδι για το άλλο, δεν μπορεί να είναι ιδανικός. Μπορεί όμως να είναι πραγματικός. Και εκεί βεβαίως εργαλείο για να είναι πραγματικός είναι οι άνθρωποι. Είναι αυτοί που τον καταρτίζουν, είναι αυτοί που τον υπηρετούν, είναι αυτοί που τον δραματίζονται και στο τέλος είναι και αυτοί που τον υλοποιούν. Δηλαδή όλοι εμείς και όλος ο οργανισμός του Δήμου Εορδέας. Σας θυμίζω, αγαπητές συνάδελφοι και αγαπητοί συνάδελφοι, όταν από την άνοιξη του 2019 ξεκινούσαμε όλοι μας να καταθέσουμε το όραμά μας στην κοινωνία για την διεκδίκηση του Δήμου της Εορδέας, δεν υπήρχε ούτε κορονοϊός, ούτε απολυτοποίηση. Το ένα προέκυψε το Σεπτέμβριο του 2019 και το άλλο το βρήκαμε στον δρόμο μας δυστυχώς να μας ταλαιπωρεί, όχι εμάς, μια παγκόσμια κοινότητα ολόκληρη, κυβερνήσεις επί κυβερνήσεων, αναγκάζοντας όλα τα μήκη και όλα τα πλάτη οριζόντια και κάθετα να αναμορφώσουν το πλάνο δράσης του. Άλλα πλάματα είχε οραματιστεί ο κάθε δήμαρχος ή η κάθε δήμαρχος να φτιάξει χωρίς αυτά τα δύο και σε άλλα πλάματα πρέπει να προσαρμοστούμε για να αποφορήσουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Γιατί τα λέω όλα αυτά. Τα λέω γιατί πραγματικά πιστεύω ότι αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα στην ατυχία του τόσο εισαγωγικών να αντιμετωπίσει το κομμάτι της αποκοινωνίασης, έχει την ευτυχία πραγματικά να υλοποιήσει ή να προγραμματίσει να υλοποιηθούν ρεαλιστικά πράγματα. Πράγματα που τα έχει ανάγκη χρόνια η πόλη. Και πολύ σωστά είπε ο κ. Δήμαρχος, αλλά και άλλοι συνάδελφοι νωρίτερα, ότι ένα πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να νοικοκυρέψουμε τα πλήθη μας. Ο προϋπολογισμός μιας δημοτικής αρχής, όχι στην Αμερική, εδώ στην Ελλάδα, μοιάζει πολύ με τον προϋπολογισμό μιας οικογένειας. Πρώτα πρέπει να συμμαζέψεις τα έξοδά σου, πρώτα πρέπει να συμμαζέψεις τις αλόγιστες ή τις παράλογες ή τις μη αναγκαίες, όπως θέλεις ονομάστε, ανάγκες, για να φτάσεις στο σημείο να υλοποιήσεις πράγματα και να προγραμματίσεις πράγματα. Πρώτον, οφείλω να πω ότι δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι είμαι υπό το περιφερειακό. Σε καμία περίπτωση
υπάρχει η αφροτέλεια των δύο βαθμών της αυτοδιοίκησης του πρώτου και του δευτέρου. Άρα ποτέ δεν αισθάνθηκα ότι έχω την ανάγκη να παρακαλέσω τον κύριο Περιφερειάρχη για κάτι, στο επίπεδο που ο καθένας πρέπει, συνεργαζόμαστε, διεκδικούμε μαζί ή τέλος πάντων ο καθένας έχει διακριτούς ρόλους του τι πρέπει να κάνει. Επίσης, πρέπει να πω ότι μια καλύτερη ανάγνωση κάποιων αριθμών και κάποιων πραγμάτων είναι αναγκαία όταν ενδιαφερόμαστε και πραγματικά το πιστεύω αυτό, να είμαστε χρήσιμοι. Παράδειγμα, δεν μπορεί να μην είναι μηδέν το έργο των αντικειμενικών έργων του Περιδίκου όταν έχει τελειώσει. Δεν μπορούμε να παρακαλάμε να γράψουμε εγγραφή σε κάτι που τελείωσε. Πρέπει να σας πω ότι για το Αντώνη Στρίτσης αυτή τη στιγμή ο Δήμος έχει καταθέσει όπως και άλλοι Δήμοι προτάσεις. Ο Δήμος ξεπέρασε αυτό που μπορούσε να καταθέσει. Μαζί και μπει κόφτης όσον αφορά το ποσό και καταθέσαμε τον προϋπολογισμό που μπορούσαμε. Πόσες προτάσεις? 12 από τις 14. Γιατί δεν καταθέσαμε στις άλλες δύο? Γιατί αφορούσαν προτέρουσες νομών. Και πραγματικά με έναν αγώνα δρόμου που έγινε καταφέραμε να ήμασταν συνεπείς σε ό,τι ζήτησε το πρόγραμμα. Το Υπουργείο λοιπόν αποφάσισε να χρηματοδοτήσει πρώτα τις προτάσεις των Δήμων που δεν είχαν πάρει καθόλου χρήματα από το φιλόδημο. Για τον Α ή τον Β λόγο. Αυτή τη στιγμή στο σύνολο των Δήμων της Δυτικής Μακεδονίας, δύο μόνο έχουν πάρει χρήματα από εγκρίσεις στο τρίτη μέσο του φιλόδημου, γιατί δεν είχαν πάρει στο προηγούμενο διάστημα. Αναμένουμε λοιπόν στο επόμενο διάστημα. Σε πολύ σύντομο χρόνο λοιπόν, την έγκριση και στις 12 προτάσεις που έχουμε καταθέσει, αυτή είναι η πληροφόρηση που έχουμε, διότι και την αρτιότητά τους έχουν και τη σοβαρότητά τους, που θα δώσουν άλλη όθηση στο Δήμο. Το ίδιο περιμένουμε με περίπου 5 προτάσεις που έχουμε καταθέσει στο Πράσινο Ταμείο. Σας θυμίζω ότι ο Δήμος έχει καταθέσει ένα συνολικό πρόγραμμα δράσης που αφορά μια σειρά από ληξικέλευτες, αν θέλετε, επενδύσεις για την πορεία του, την παρουσία του στο επόμενο διάστημα της αφορητοποίησης στο Ταμείο της Ανάκαμψης. Έχουμε καταθέσει στο ΣΔΑΜ προτάσεις που αφορούν το επενδυτικό πρόγραμμα της ηλεθέρμανσης, για την ηλεθέρμανση στα χωριά μας, στο Καλλιοχώρι, στο Προάσπιο, στο Καλλιοστόμετρα, στον Άγιο Χριστόφορο, στο Ανατολικό, στο Μερβίκα, στην Πετάμουσο. Μακάρι κρατούνται στα χρήματα που θα έρθουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν επιγενειότητα να χρηματοδοτήσουν τις προτάσεις που έχουν καταθέσει. Κάνουμε έναν αγώνα δρόμου για αυτό που λέγεται, που εγώ το ονοματίζω έτσι, και αφήστε με να μου πείτε ονοματικό ή τέλος πάντων όπως θέλετε. Ο πλούτος του Δήμου Ορδέας είναι αυτή τη στιγμή ο χώρος της Αεβάλ. Ένας χώρος εγκαταλειμμένος 20 χρόνια, που θα μπορεί να είναι ο μοναδικός χώρος αυτή τη στιγμή στην Δυτική Μακεδονία, που μπορεί αύριο, άμεσα, αύριο το πρωί, να φιλοξενήσει τις επενδύσεις που θα έρθουν να κάνουν άνθρωποι στην περιοχή. Σας μιλώ ειλικρινά, καθημερινά το τηλέφωνο μου χτυπάει, όπως επίσης ενοχλούνται και οι υπηρεσίες του Δήμου και στελέχη του Δήμου, από εταιρείες που θέλουν να έρθουν. Προσπαθούν όμως και με τη βοήθεια και της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και της ομάδας του ΣΑΜ, μέχρι πρώτος από τον κύριο Μουσουρούλη, από ό,τι μαθαίνω πλέον και από τον κύριο Παπαθανάση, προκειμένου να γίνει η βέλτιστη αξιοποίηση. Ήρθε η ΕΤΒΑ εδώ, που η εξειδίκευση της είναι να έχει τη δημιουργία τέτοιων πάρκων σε μια σειρά βιομηχανικών περιοχών στην Ελλάδα. Στα Γιάννενα, στη Λαμία, στην Καβάλα, στην Αλεξανδρούπολη. Ήρθαν και οι ιδιώτες που αύριο το πρωί θέλουν να κάνουν επενδύσεις με αρκετές θέσεις εργασίας. Όλα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και κυρίως μέσα από την διαβούλευση που θα γίνει εδώ πέρα μέσα, εμείς ήδη θα πάρουμε τις αποφάσεις. Εσείς, εμείς, εμείς και εσείς. Όλοι μαζί για το καλό της πόλης, για το καλό του Δήμου. Πρόθεσή μας είναι, και το έχουμε ξαναπεί, γι' αυτό αποφώνται μέσα στο προϋπολογισμό, να υπάρξει ιδιαίτερη στήριξη στις τοπικές κοινότητες. Δεν μπορεί ένας Δήμος να μην έχει ισόρροπη ανάπτυξη. Δεν μπορεί ένας Δήμος να μην αποτυπώνεται αυτό το πράγμα του στο πρόγραμμά του. Θέλω επίσης να πω για το κομμάτι της τηλεθέρμανσης, είπε ο κ. Καρακασίδης ορισμένα πράγματα, το ότι έχουμε σήμερα τα λιγότερα προβλήματα. Δεν σε τι γίνεται αυτές τις ημέρες στην Κοζάνη. Όχι, τι χαιρόμαστε γι' αυτό.
Τα τέτοια προβλήματα θα είχαμε και εμείς, αλλά δεν είχαμε αντιμετωπίσει και δεν είχαμε τρέξει για να δώσουμε λύσεις σε τέτοια προβλήματα. Θέλω να πω επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό στην κατάρτιση του προϋπολογισμού αλλά και στην καθημερινότητα την οικονομική του Δήμου η παρουσία των υπαλλήλων. Να ευχαριστήσω τον κύριο Φανίδη και την ομάδα όλη που ασχολείται με αυτό, αλλά και όλου του αντιπάλου, γιατί καταλαβαίνετε ότι ο προϋπολογισμό έχει εμπλοκεί με μία σειρά δραστηριοτητών όλων των παρελθόντων και τη ομάδα που δουλεύει γι' αυτό. Ιδιαίτερα όμω να ευχαριστήσω τον κύριο Θοδωρίδη ω ασκώντα τα καθήκοντα του Διευθυντή, αλλά και την κυρία Σταύρου για τι ατέλειωτε ώρε που συνεργαζόμαστε, μάλλον φωνάζουμε και ξαναβρίσκουμε την επόμενη μέρα του κουράγιο να προσπαθήσουμε να χτίσουμε πράγματα. Υπάρχουν μια σειρά από ευκαιρίες, τις οποίες στο αμέσως επόμενο διάστημα θα τις κάνουμε ακόμα μεγαλύτερες. Θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα για να κλείσουν καταστάσεις με βαρύδια του παρελθόντος, όπως έργα που υπάρχουν 25 χρόνια στο ΕΑΠ και δεν πρόκειται να τελειώσουν ποτέ, ώστε να δημιουργήσουμε χώρο για να πάμε σε καινούργιες προτάσεις ρεαλιστικές, ελπιδοφόρες και κυρίως συντονίσιμες, όπως μας δίνει το δικαίωμα. Ενώ επίσης θα πάμε να κλείσουμε και αμαρτίες εντός εισαγωγικών παλιών εκκρεμωτήτων που έχουν να κάνουν με τη ΔΕΑ και την ΑΔΕ. Όλα αυτά, μακάρι να μην υπήρχε κορονοϊό και βεβαίως θα είχαμε ήδη ένα οφτάμενο που δεν τα είχαμε προγραμματίσει. Όμως, με τη σειρά που πρέπει, με τον τρόπο που πρέπει, και με τις μέγιστες δυνατότητες που μπορούμε να αναπτύξουμε, να το κάνουμε το επόμενο διάστημα. Κυρίως, απαντώντας στο ερώτημα το αν είμαι ικανοποιημένος για την πορεία του προϋπολογισμού του προηγούμενου αλλά και αυτού, θα σας απαντήσω ειλικρινά όχι. Και δεν είμαι ικανοποιημένος γιατί εκτός του καλού είναι πάντα το καλύτερο. Για το καλύτερο πρέπει να προσπαθούμε. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.